Συνεχίζουμε με την με αριθμό 386 κάθετος 2 Δευτέρου 2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κυρίου Μαυρουδή Βορύδη προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την νομιμοποίηση ηλεκτρονικών παιγνίων. Η ερώτηση του κυρίου Βορύδη έχει ως ακολούθως. Με το νόμο 3037 του 2002 απαγορεύτηκε η λειτουργία κάθε είδους παιγνίου, ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανικού, ηλεκτρονικού και με υπολογιστές σε κάθε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό χώρο, νομοθετήθηκε δηλαδή η απόλυτη απαγόρευση των παιγνίων. 8 και πλέον χρόνια μετά την εφαρμογή του, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο νόμος δεν πέτυχε κανένα από τους επιδιωκόμενους σκοπούς του, καθώς ούτε τη λειτουργία των παγκοσμίως λειτουργούντων νομίμων ψυχαγωγικών παιχνιδίων διαφύλαξε, ούτε όμως την εξάλληψη των τυχερών παιχνιδιών πέτυχε. Το μόνο που πέτυχε πραγματικά είναι να οδηγήσει σε νέες παράνομες καταστάσεις και ανεξέλεκτες οικονομικά δραστηριότητες, να ευνοήσει την εξάπλωση του διαδικτυακού τζόγου, προσφέροντας πρόσφορο έδαφος κυρίως σε ιστοσελίδες στοιχημάτων και διαδικτυακών καζίνο από το εξωτερικό, που όμως δεν φορολογούνται στην ελληνική επικράτεια, και να οδηγήσει σημαντικό αριθμό εργαζομένων στην ανεργία. Εξάλλου, η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το θέμα αυτό, με αποτέλεσμα να καταβάλει 31.798 κάθετος 83 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως συμμορφώσεώς της, η ΔΕ υπαριθμών 2144 κάθετος 2009 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε ως ανίσχυρη την επιβαλλόμενη με τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 3 του νόμου 3037 του 2002 απαγόρευση εγκατάστασης και διενέργειας ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνίων. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός, πρώτον, προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του νόμου 3037 του 2002 επιτρέποντας την διενέργεια ηλεκτρονικών παιχνίων στην Ελλάδα κάτω από ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Και δεύτερον, σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε νέα ηλεκτρονικά εργαλεία για την αντιμετώπιση συνεχούς απώλειας φορολογικών εσόδων του ελληνικού δημοσίου από την μη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας των ηλεκτρονικών, τεχνικών και τυχερών παιχνίων στη χώρα μας? Το λόγο έχει ο υπερωτών βουλευτής, κύριος Βορύδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εσείς ενδέχεται να μην θέλετε να σχολιάσετε την ομόφωνη απόφαση της Βουλής. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να σχολιάσω την ομόφωνη απόφαση της Βουλής και να πω ότι αυτό όλο πηγάζει από μια στρεβλή αντίληψη, η οποία υπάρχει, σχεδόν ενδυμική, διαπερνά όλα τα κόμματα και η οποία έχει να κάνει με αυτό το οποίο θα έλεγα πατερναλιστικό ρόλο του κράτους. Ξαφνικά το κράτος έχει αναγορευτεί υπεύθυνος για το πώς ο καθένας αποφασίζει να διασκεδάζει, για το πώς θα διαθέτει τα χρήματά του, είναι υπεύθυνος για το να εποπτεύει ενηλίκους στην ιδιωτική του ζωή και στον τρόπο χρήσης του χρόνου τους, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι εντελώς παράκλογα. Δε αυτά όλα είναι και τελείως βλακώδη στο συγκεκριμένο περιβάλλον, διότι απλά αυτό το οποίο αποτελεί σήμερα απαγόρευση, και εγώ θα είμαι συγκεκριμένος, δεν αναφέρομαι μόνο στα τεχνικά παίγνια, το οποίο είναι προφανώς εντελώς απαράδεκτο. Εγώ αναφέρομαι και στα τυχερά. Διότι στα τυχερά σήμερα υπάρχει πρόσβαση όλης της κοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Άρα τώρα εδώ να μην κοροϊδευόμαστε, εδώ τα πράγματα είναι απλά. Ή αυτό κάπως θα ρυθμιστεί, ώστε να γίνουν τα εξής. Πρώτον, να υπάρξουν δουλειές. Δεύτερον, ένας ολόκληρος κλάδος να βγει από την ενεργία. Τρίτον, υπάρχουν πια τεχνολογίες με τις οποίες το ελληνικό δημόσιο πετυχαίνει μία σειρά από πράγματα. Εποπτεύει τη λειτουργία και των ηλεκτρονικών τυχερών. Και επομένως υπάρχει ένα σύστημα με το οποίο διασυνδέεται αυτό όλο με το Υπουργείο Οικονομικών, έχει επομένως φορολογικά έσοδα και δεύτερο, μπορεί να επιβάλλει μέσα από το ίδιο αυτό σύστημα περιορισμούς και απαγορεύσεις στην έκταση της χρήσης σε όρια, ας το πω, τα οποία καθιστούν πιο προειδοποιητικό όλον τον μηχανισμό αυτό ως προς, τις εκταμιεύσεις τις οποίες κάνει αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τα τυχερά παίγνια. Εδώ λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω διαβάσει και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συζήτηση όλη γίνεται γιατί ακριβώς πάλι η ελληνική πολιτεία ξεκινά από μια κατά τη γνώμη μου εσφαλμένη προϋπόθεση. Προσπαθεί δηλαδή να αποκλείσει τα τυχερά.
Και προσπαθώντας να αποκλείσει τα τυχερά, επειδή είναι πάρα πολύ εύκολη η μετατροπή τους και επειδή αυτό είναι τελείως αδύνατο να ελεγχθεί, πάλι πηγαίνουμε στο λάθος δρόμο. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη θέση. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Οφείλουμε να αποδεχθούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία δεν μπορούμε πια να επιβάλλουμε τέτοιους περιορισμούς, όπου μοιραία οι πολίτες πρέπει να είναι πολύ περισσότερο υπεύθυνοι για ό,τι κάνουν με τα χρήματά τους και με τον χρόνο τους. Αυτό οφείλει να είναι πια μια αντίληψη που διαπερνά, αν θέλετε, το πολιτικό μας σύστημα. Είναι μια φιλελεύθερη αντίληψη για τη ζωή αυτό το πράγμα και επομένως αυτό πρέπει να πάμε. Το να θέσουμε περιορισμούς, βεβαίως. Το να απαιτήσουμε φορολογικά έσοδα, βεβαίως. Το να θέσουμε κανόνες, βεβαίως. Αλλά το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό το οποίο κάνουμε τώρα. Εγώ λοιπόν οφείλω να σας παρακινήσω, πρώτον να ενεργήσετε γρήγορα, δεύτερον δεν έχει κανένα νόημα να πετάμε 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα από το παράθυρο χωρίς λόγο, τρίτον δεν έχει νόημα να μην υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας που θα συμπεριλαμβάνει κάθε είδους παίγνιο, διότι αυτό στην πραγματικότητα είναι το πρόβλημα και τίποτε άλλο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Παπακοσταντίνου, για να δευτερολογήσει. Κύριε Βορύδη, με την ερώτησή σας που είναι πράγματι επίκαιρη, βάζετε μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Βάζετε ένα γενικότερο ζήτημα για το ρόλο του κράτους στις σύγχρονες κοινωνίες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα, έχω μόλις 3 λεπτά γι' αυτό, συνεπώς δεν θα το αναπτύξω. Θα σας πω την πρόθεση της κυβέρνησης. Η πρόθεσή μας είναι να κινηθούμε σε 2 φάσεις. Το άμεσο ζήτημα είναι η εναρμόνιση με μία απόφαση καταδικαστική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα έρθει σύντομα σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο. Πλέον υπάρχουν τα εργαλεία για να μπορούμε να διασφαλίζουμε ότι τα τεχνικά παιχνίδια δεν μετατρέπονται τυχερά. Βεβαίως υπάρχει πάντα η εφευρετικότητα των παραβατών, δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Όμως μπορεί κανένας να διασφαλίσει μία σειρά από πράγματα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το πρώτο ζήτημα θα γίνει γρήγορα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε να πληρώνουμε και αδίκως τα χρήματα που πληρώνουμε κάθε μέρα, τα 31.000 ευρώ. Το δεύτερο ζήτημα είναι να κάνουμε μία σοβαρή συζήτηση γύρω από το ρόλο και τη ρύθμιση του κράτους, γύρω από όλο το πλέγμα των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Ορθά αναφέρεται το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει παράνομος τζόγος, για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση, στο ίντερνετ. Αυτός είναι απολύτως ανεξέλεγκτος. Είναι δυστυχώς και αφορολόγητος, το οποίο είναι επίσης σημαντικό. Εμείς δεν είμαστε κατά μιας λογικής η οποία υπό προϋποθέσεις αυστηρές θα μπορούσε να δει προτάσεις και θέσεις για τυχερά παιχνίδια περιορισμένου κέρδους. Όμως, επειδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο έχει ταλαιπωρήσει την ελληνική κοινωνία, δεν νομίζουμε ότι πρέπει να εμπλακεί με το άλλο ζήτημα που είναι των τεχνικών παιχνιδιών, που είναι ένα θέμα εναρμόνισης με βασικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, συναλλαγών και ελεύθερης διακίνησης και εμπορίου. Άρα λοιπόν τα διαχωρίζουμε, θα φέρουμε στη Βουλή για άμεση νομοθέτηση το σχέδιο νόμου για τα τεχνικά ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά παιχνίδια και θα ανοίξουμε μια δημόσια συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις γύρω από τη ρύθμιση, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τις ανεξέλεγκτες αγορές σε θέσματα αυτά, όλου του πλέγματος των τυχερών παιχνιδιών, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος, ξεκινάει από τα οργανωμένα σε συγκεκριμένους χώρους όπως είναι τα καζίνο, πηγαίνει στο ηλεκτρονικό παιχνίδι στο ίντερνετ και φτάνει βεβαίως στα τέως φρουτάκια, τα οποία δημιούργησαν και από την αρχή το ζήτημα αυτό και είχαμε ένα πολλαπλασιασμό στην ελληνική περιφέρεια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω για 2 πράγματα. Πρώτον, ότι παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το γεγονός ότι ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει δυστυχώς κάθε μέρα τα χρήματα αυτά, άρα το πρώτο ζήτημα το λύξουμε γρήγορα. Και επίσης ότι για το δεύτερο ζήτημα θα προχωρήσουμε με απόλυτη ευαισθησία στην κοινωνική του διάσταση, με μια αίσθηση ότι το κράτος έχει ένα ρόλο να ρυθμίσει συγκεκριμένες αγορές, αλλά και να, όπως το κάνει εξάλλου σε μια σειρά από άλλα πράγματα, από τα τσιγάρα σε οτιδήποτε άλλο, αλλά ένα ρόλο απέναντι στον πολίτη, τον οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει να απεμπολίσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.